Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε γιατί οι υγειονομικοί όλης της χώρας αύριο απεργούν. Και πάμε να μιλήσουμε και να συνδεθούμε με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών του νομού Αχαΐας, τον κύριο Δημήτρη Ζιαζιά, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Κύριε Ζιαζιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, καταρχήν χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και πάλι. Ξέρουμε ότι ήσταν σε καραντίνα, έχετε επιστρέψει στη δουλειά σας, όλα είναι μια χαρά, έτσι? Ναι, είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι αθροίζουμε σαν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου συνολικά 14 συναδέλφους που έχουν βγει μέχρι τώρα σε καραντίνα, όντας θετικοί στον κορονοϊό και με συμπτώματα, και ένας εξ αυτών νοσηλεύεται. Και πρακτικά το 1 τέταρτο, μία από τις 4 ομάδες της παθολογικής, το 1 πέμπτο συνολικά της δύναμης της παθολογικής, βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός μάχης και εκτός λειτουργίας. Είναι ένα σοβαρό θέμα που υπάρχει και πανελλαδικά αυτή τη στιγμή. 500 συνάδελφοι και νοσηλευτές και γιατροί βρίσκονται σε καραντίνα. Ναι. 100, έχουν 100 με 120, γιατί δεν ανακοινώνονται και τα στοιχεία καθημερινά από το Υπουργείο. 100 με 120 είναι θετικοί στον κορονοϊό. Και μέχρι την Παρασκευή, με βάση τα στοιχεία και από την Ομοσπονδία τη δική μας και από την ΠΟΕΔΗΝ, 10 συνολικά συνάδελφοι νοσηλεύονταν κιόλας με συμπτώματα πνευμονίας ή και αναπνευστικής ανεπάρκειας. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που έχει να κάνει κυρίως και με την κακή οργάνωση σε αρκετά νοσοκομεία και με τα ελλειπή και ανεπαρκή μέτρα ατομικής προστασίας που αφορούν κυρίως τις μάσκες. Μάλιστα. Στο νοσοκομείο του Ρίου αυτή τη στιγμή έχετε μάσκες για να προστατευτούν οι συνάδελφοί σας? Υπάρχει το απαραίτητο υλικό? Υπάρχει, αλλά είναι σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Και κάθε γιατρός ή νοσηλευτής αναμέρα, σε κάθε βάρδιά του δηλαδή, δικαιούται μόνο μία προστατευτική μάσκα, ενώ οι προδιαγραφές ασφαλείας, ας το πούμε έτσι, και σωστής χρήσης λένε ότι μόνο μερικές ώρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν επαναχρησιμοποιείται. Υπάρχουν και αρκετοί συνάδελφοι που έχουν προμηθευτεί με δικά τους χρήματα μάσκες για να προστατευτούν. Γιατί αυξημένης προστασίας FFP3 και FFP2 έχουν εξαντληθεί. Ναι. Έχουμε τις NIE95 που έχουν μια αντίστοιχη, ας το πούμε έτσι, προστατευτική ικανότητα με τις FFP2. Δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό και σίγουρο. Παρ' όλα αυτά έχουν πάρει έγκριση και από τις ευρωπαϊκές και από τις ελλαδικές αρχές. Δεν έχουν όμως φίλτρο άνθρακα. Αυτές έχουμε τώρα. Στην Πτέρυγα δηλαδή, που νοσηλεύουμε είτε ύποπτα είτε επιβεβαιωμένα περιστατικά με κορονοϊό, έχουμε αυτές τις μάσκες της N95 που δεν έχουν φίλτρο άνθρακα. Έχουν λιγότερο ποσοστό προστατευτικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες δύο, που είναι πιο κατάλληλες και ενδεικνύονται για αυτή την κατάσταση. Και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, προσπαθούμε να. Ακόμα και οι ρόμπες, κύριε Ζιαζιά, θα πρέπει να αλλάζονται συνεχώς, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι είναι. Πρέπει να αλλάζουν συχνά, ειδικά εάν υπάρξει έκθεση σε βιολογικά υγρά του ασθενούς ή επαφή με ασθενή που έχει αυξημένες, που έχει βήχα, που μπορεί να έχει άλλα συμπτώματα από το κατώτερο ή το ανώτερο αναπνευστικό, πρέπει να είναι ακόμα πιο συχνή. Για την ώρα υπάρχουν, ξαναλέω, τα απαραίτητα μέσα, χαμηλότερης ποιότητας και χαμηλότερο επίπεδο από αυτά που ενδείκνυνται και βρίσκονται σε πολύ μικρή ποσότητα. Και από όσο ξέρουμε και με τη βάση την ενημέρωση που έχουμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, ναι, τα έχουμε καταφέρει κυρίως μέχρι τώρα στο νοσοκομείο του Ρίου, επειδή έχουμε προμηθευτεί και έχουμε πάρει από όμορα νοσοκομεία από άλλους, είτε από άλλους νομούς είτε από τον ίδιο το νομό Αχαΐας. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν αποφασίσατε να κάνετε μια κινητοποίηση, όχι μόνο για την προστασία όσον αφορά τα υλικά που πρέπει να προστατεύονται όλοι οι υγειονομικοί, αλλά και για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Οι περιβόητες προσλήψεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν από την αρχή της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας και ότι θα καλυφθούν και θα ενισχυθούν τα νοσοκομεία. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, κύριε Ζιαζιά? Θα σας πω απλά το βασικό μήνυμα που θέλουμε, ναι, να βγάλουμε αύριο και με την κινητοποίηση που έχουμε προγραμματίσει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την υγεία και με αφορμή τις πανελλαδικές κινητοποίησεις σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας που έχει προγραμματίσει η Ομοσπονδία μας. Το βασικό μήνυμα που θέλουμε να βγάλουμε είναι το μήνυμα προς την κοινωνία. Ότι θέλουμε η κοινωνία και ο κόσμος, οι τοπικές κοινωνίες σε κάθε πόλη και νομό, να αγκαλιάσουν τα αιτήματά μας και κυρίως να καταλάβουν ότι το αίτημα για ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας πρέπει να γίνει δικό τους αίτημα, δική τους απέτηση και δική τους διεκδίκηση. Και ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχουμε όποια αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Και το δεύτερο βασικό μήνυμα που θέλουμε να βγάλουμε είναι
ότι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να σώσει το λαό, μπορεί να είναι αποκούμπι του λαού σε μια τέτοια δύσκολη κρίση. Και άρα σε αυτή την κατεύθυνση να κινητοποιηθούν και να μας βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Προφανώς τηρώντας τα μέτρα ασφάλειας, υγιεινής και αποστάσεων. Θα είναι δηλαδή κυρίως μια συμβολική κινητοποίηση με αντιπροσώπους και από τα σωματεία και από τους εργαζόμενους και από τους υπόλοιπους φορείς. Και όσον αφορά το θέμα των προσλήψεων τώρα. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα από το δικό μας νοσοκομείο. Βεβαίως. Όπως ξέρετε, στο δικό μας νοσοκομείο τα οργανικά κενά σε μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ είναι 55 προ-κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή έχουν προσληφθεί μόλις 4 επικουρικοί γιατροί με συμβάσεις διετίας, κανένας μόνιμος γιατρός. Όσον αφορά τις θέσεις των ειδικευόμενων είναι 110 κενές. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα ούτε η διοίκηση του νοσοκομείου. Είναι ένα γενικό φαινόμενο, ναι. Το στέγνομα, ας το πούμε έτσι, από νέους γιατρούς, με βάση ότι έχουν φύγει περίπου 20.000 την τελευταία δεκαετία στο εξωτερικό. Όσον αφορά το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, τα οργανικά κενά προ-κορονοϊού είναι 170 και έχουν προσληφθεί 25 νοσηλευτές, επικουρικό προσωπικό πάλι με διετή συμβάσεις, όχι μόνιμη σχέση εργασίας, με ημερομηνία λήξη δηλαδή και αναλώσιμη, εκ των οποίων παραιτήθηκαν κατευθείαν την πρώτη μόλις εβδομάδα που ανέλαβαν καθήκοντα οι 10. Επειδή χωρίς κάποια ειδική εκπαίδευση και προετοιμασία ρίχθηκαν στις πτέρυγες οι οποίες νοσηλεύουν. Μα μάλιστα, άρα δηλαδή είχαμε παραιτήσεις αμέσως. 10 λέτε. Παραιτήσεις, ναι. Και αντίστοιχη εικόνα είναι όσον αφορά το υπόλοιπο βοηθητικό και παραγιατρικό προσωπικό που προσλήφθηκαν 12 και παραιτήθηκαν άλλοι 4 από αυτούς. Όλα αυτά που ανακοινώνονται σαν νούμερα, ναι. Ότι έχουν προκηρυχθεί, έχουν προγραμματιστεί, έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις, είναι πράγματα τα οποία αφορούν κυρίως ένα επικοινωνιακό κομμάτι και όχι μια πραγματικότητα και μια ουσία. Επί της ουσίας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας πόσοι γιατροί έχουν προσληφθεί πανελλαδικά. Με βάση τα δικά μας στοιχεία και από ό,τι μπορούμε να δούμε στο Διάβια και με βάση τα στοιχεία της ΟΕΝΓΕ, δεν ξεπερνούν τους 150, ξαναλέω, επικουρικοί γιατροί. Μόνιμοι δεν έχει έρθει και δεν έχει αναλάβει καθήκοντα κανένας. Κανένα νοσοκομείο πανελλαδικά. 150 σε όλη τη χώρα, λέτε, έτσι. Και αντίστοιχη εικόνα αφορά το νοσηλευτικό και παραγιατρικό προσωπικό που πάλι είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μόνο 2 χρόνια ή με δυνατότητα επέκτασης αργότερα. Και εξ αυτών πάλι δεν ξεπερνούν τους 1.500-1.400 αυτοί που έχουν αναλάβει καθήκοντα. Και να σημειώσω και κάτι εδώ πέρα, γιατί θυμάστε το διάγγελμα που είχε κάνει ο κύριος Κικίλιας. Βεβαίως. Που παρακαλούσε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να συμμετάσχουν και να λάβουν μέρος στην προκήρυξη. Και να βοηθήσουν και να βάλουν πλάτη. Ναι. Και ότι θα αναγνωριστεί αυτό με κάποιο τρόπο στη συνέχεια. Να πούμε ότι στη σύμβαση κανενός γιατρού και κανενός νοσηλευτή που προσλαμβάνεται και έχει προσληφθεί τον τελευταίο μήνα με βάση τις ανάγκες της επιδημίας, δεν υπάρχει στη σύμβαση πουθενά η αναφορά ότι η πρόσληψη γίνεται με βάση τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και για τις ανάγκες αυτές. Άρα όλα αυτά που λέγονται, όλα αυτά που συζητιούνται και υπόσχονται ότι θα γίνει αναγνώριση του έργου, πιθανά να μονιμοποιηθούν και στη συνέχεια, να αναγνωριστεί πώς το λένε, ότι δεν θα πεταχτούν πάλι στο κάλαθο της ανεργίας μετά την πανδημία κτλ. Είναι μόνο λόγια. Επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία νομοθετική δέσμευση. Δεν υπάρχει καμία νομοθετική δέσμευση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και της Πολιτείας. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον το οποίο. Και να σας πω, θυμάστε, ναι, τι είχε γίνει με τις θέσεις που είχαν χαθεί με τον Άγιο Ανδρέα. Ναι, στις μονάδες εντατικής θεραπείας που φωνάζαμε τότε, που να ξέραμε. Περίπου 950 θέσεις πανελλαδικά και αρκετά μειωμένες οι θέσεις για το δικό μας νομό. Αυτές οι προκηρύξεις δεν έχουν προχωρήσει καθόλου από τότε, από τις αρχές Φλεβάρη. Ενώ θα έπρεπε να επιταχυνθούν και θα ήταν μια τεράστια ανάσα. Μια τεράστια ανάσα όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μόνο για αυτές τις 900. Ναι. Πόσο σημαντικό και πόσο μεγάλο κίνητρο είναι οι μόνιμες θέσεις που προκηρύσσονται κάθε φορά. Μόνο γι' αυτό είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τις 900 δηλαδή περίπου θέσεις πανελλαδικά, γύρω στις 2.500 με 3.000 συναδέλφους και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιαζιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Θα δούμε και αύριο τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με τη συμβολική κινητοποίηση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση και καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Καλή δύναμη.